λοιπόν επιστρέφθηκε μετά κατά την τρίτη περιοδία του, διαπέρασε την Μικρά Ασία και ήρθε στην Κο για να κηρύξει τον Λόγο του Θεού, να θεμελιώσει την Εκκλησία του Χριστού. Και χαίρεται ιδιαιτέρως και η ενορία μας του Αγίου Παύλου Ινοποδίου, διότι ετοιμή αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο Παύλο, τιμά σήμερα και αύριο την μνήμη του Πανεφήμου Αποστόλου, του σκεύου της εκλογής Αποστόλου Παύλου. Και η Εκκλησία μας τοποθετεί τις μνήμες των Αγίων, αποσκοπώντας το να μας υπενθυμίσει το σκοπό μας, το στόχο μας, τη ζωή μας και να μας πει ότι η μίμηση των Αγίων, τη ζωή των Αγίων, είναι η πραγματική τιμή όταν ο άνθρωπος θέλει να τιμήσει ιδιαίτερα έναν Άγιο, η μεγαλύτερη τιμή είναι να μιμηθεί τη ζωή του Αγίου. Και ο Απόστολος Παύλος αποτελεί πραγματικά ένα ιδιαίτερο παράδειγμα που ακολούθησε τον Δεσπότη Χριστό όταν άκουσε το κάλεσμα, όταν έλαβε την κλίση από τον Θεό και έγινε εκείνη η μεταστροφή από διώκτης του χριστιανισμού να γίνει διαπρίσιος κήρυκας του Ευαγγελίου. Έχουμε δηλαδή στην περίπτωση του Αποστόλου Παύλου τη συνάντησή του με τον Ιησού Χριστό, την προσωπική του συνάντηση, τη συνάντηση που έχει και ο κάθε ένας από εμάς με τον Θεό του. Και όταν έρθει αυτή η στιγμή, όπως ήρθε στην περίπτωση του Αποστόλου των Εθνών, δεν ήταν δυνατόν που να αντισταθεί σε αυτή την κλίση, να μην υποκύψει στο κάλεσμα του Θεού και να μην γίνει αυτή η μεταστροφή και η μεταμέλεια μέσα στην ψυχή του. Διότι όπως ο ίδιος μας περιγράφει στις πράξεις των Αποστόλων τη ζωή του, υπήρξε πραγματικά ένας φοβερός διώκτης του χριστιανισμού. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος, διότι όπου υπήρχε χριστιανός, τον εδίωκε, τον κατεδίωκε. Και εκεί ακριβώς το συνάντησε ο Χριστός. Σε αυτήν ακριβώς τη διαδικασία, όταν με εντολή του αρχισυναγόγου έφτασε στη Δαμασκό για να κυνηγήσει τους εκεί χριστιανούς, εκείνη τη στιγμή ο Θεός τον επλησίασε και εκείνη τη στιγμή υπέστη την Αγία Αναλύωση και την μεταστροφή του από διώκτη σε διαπρίσιο κήρυκα του Ευαγγελίου. Και πραγματικά νιώθουμε ότι είναι αδύνατο να αντισταθεί κανείς σε αυτή την κλίση του Θεού όταν έρθει η στιγμή. Αλλά ο Απόστολος Παύλος, πέρα από ότι ήταν τόσο πολύ σκληροτράχυλος, ήταν και όμως πραγματικά ένα σκεύος εκλογής του Θεού, γι' αυτό και όταν χτύπησε το καμπανάκι της προσκλήσεως του Θεού προς Αυτόν, δεν αντιστάθηκε, δεν αρνήθηκε την πίστη στο Χριστό και αυτό που μέχρι εκείνη τη στιγμή έλεγε ότι ήταν μορία και τρέλα, δηλαδή ο Σταυρός του Χριστού, να αυτή η στιγμή που να διακηρύττει και να λέγει ότι αν έχω για κάτι να καυχηθώ, αυτό είναι για τον Χριστό και Αυτόν εσταυρωμένο. Διότι είναι Αυτός ο οποίος διακήρυξε πανταχού την μορία του Σταυρού, δηλαδή το θαύμα του Σταυρού, ότι η δύναμη του Θεού εν ασθενή ατελειούται. Όχι στους σοφούς, όχι στους στρατεούς, όχι στους δυνατούς του κόσμου τούτου, αλλά λέει τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεός, είναι από τους ισχυρούς κατεσχήνη. Η Εκκλησία μας λοιπόν τους τοποθετεί στις μνήμες τους για να μας προκαλέσει να ακολουθήσουμε τη ζωή τους. Διότι, όπως είπαμε, οι Άγιοι αποτελούν οδοδείκτες της ζωής μας, οι οποίοι μας καθοδηγούν με ασφάλεια στη συνάντησή μας, στη προσωπική μας συνάντηση με τον Ιησού Χριστό. Και όταν πραγματικά θέλουμε να τιμήσουμε τη ζωή των Αγίων και τις μνήμες των Αγίων, πρέπει να ακολουθούμε κατά γράμμα και όσο ασφαλώς το δυνατόν στη ζωή μας το παράδειγμα των Αγίων. Και ο Απόστολος Παύλος, πέρα του ότι όταν ήρθε αυτή η Θεία Αλίωση και η μεταστροφή του στον χριστιανισμό,
Πραγματικά τότε κάθε δυσκολία που υπέστη στη ζωή του δεν ήταν ικανή να τον στρέψει πίσω. Δεν ήταν ικανή καμία δυσκολία να τον σταματήσει από το να προχωρήσει σε όλη την οικουμένη και να κηρύξει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού. Και η Εκκλησία μας τον τοποθέτησε να είναι πρωτοκορυφαίος. Αν και δεν γνώρισε από κοντά τον Δεσπότη Χριστό όσον ο Χριστός ήταν πηγής, η Εκκλησία μας για να τον τιμήσει για το έργο του και για την δράση του, τον ονόμασε πρωτοκορυφαίο και τον έβαλε σε αγκαλιά με τον Απόστολο πρωτοκορυφαίο Απόστολο Πέτρο. Και μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι όταν λέμε Πέτρο εννοούμε και Παύλο. Και όταν επικαλούμαστε τον Παύλο, αναφερόμαστε και στον Πέτρο. Γι' αυτό και στις ιερές εικόνες τους βλέπουμε και τους δύο Αποστόλους να είναι εναγκαλισμένους και να μας παραπέμπουν σε αυτή την ενότητα που ο Χριστός διακήρυξε. Είναι απάντες εν εσμέν. Αυτή λοιπόν η άκρη της Εκκλησίας μας που εορτάζουν από σήμερα και αύριο είναι οι οδοδείχτες της ζωής μας και αυτούς ας παρακαλούμε και ας συγκεντεύουμε να είναι παρόντες στη ζωή μας, να μας δυναμώνουν στον αγώνα μας τον πνευματικό και να μας στερεώνουν στην πίστη μας και στον αληθινό Χριστό. Κυρίου Δεϊθώμα.